Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στα εγγένεια του Κέντρου Υγείας στην Ελευσίνα, ο Θεόδωρος Πάγκαλος για άλλη μια φορά βρέθηκε στο στόχαστρο εξαγριωμένων πολιτών στην Ελευσίνα. Τα γιουχαΐσματα και τα συνήθη πλέον υβριστικά συνθήματα άρχισαν από τη στιγμή που ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης με τη συνοδεία ανδρών της προσωπικής του ασφαλείας προσέγγισε το κέντρο υγείας. Δεν έδειξε ωστόσο να πτωείται από την αποδοκιμασία των πολιτών και απλά συνέχισε να περπατάει μέχρι να μπει στο κέντρο υγείας Ελευσίνας. Είναι το τρίτο συνεχόμενο περιστατικό αποδοκιμασίας προς τον κύριο Πάγκαλο. Είχε προηγηθεί το επεισόδιο στο Παρίσι και το επεισόδιο με το γιαούρτο μας στα καλύβια. Προφανώς με αφορμή αυτό το νέο περιστατικό στην Ελευσίνα, αλλά και τα φαινόμενα αντίστασης βουλευτών του ΠΑΣΟΚ σε επέσχυντα νομοσχέδια, αλλά και στα σχέδια ξεπουλήματος της Ελλάδας από το δίδυμο Παπανδρέου Παπακοσταντίνου, ο Θεόδωρος Πάγκαλος έδωσε άλλη μια ραδιοφωνική συνέντευξη που βγάζει πολλά κελεπούρια. Σε ερωτήσεις σχετικά με τις αποδοκιμασίες που έχει δεχτεί σε δημόσιες εμφανίσεις του, ανέφερε ότι άλλες δύο φορές αντιμετώπισε προσπάθειες περιορισμού του δικαιώματός του να κυκλοφορεί ελεύθερα. Τη μία το 1962 και τη δεύτερη επί Χούντας. Τότε, πρόσθεσε, αυτοί είχαν παρακρατικούς μηχανισμούς και τάγκς, ενώ ο Τσίπρας είναι της πλάκας. Ο κύριος Πάγκαλος κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι με τα αυτοδιοικητικά του στελέχη βρίσκεται πίσω από τις κινητοποιήσεις στην Κερατέα, τις οποίες χαρακτήρισε κομπίνα τοπικών συμφερόντων, προκειμένου να συνεχιστεί η καταπάτηση εκτάσεων, η αποψήλωση του δάσους και η οικοπεδοποίησή τους. Όταν ρωτήθηκε σχετικά με την παρουσία του Μίκη Θεοδωράκη στην Κερατέα και τις δηλώσεις του, έκανε ένα πολύ βαρύ σχόλιο που στόχευε περιφρονητικά στην ηλικία του διάσημου Έλληνα συνθέτη. Με τον γνωστό του σκοπτικό τρόπο, είπε ότι δεν θα ήθελε να σχολιάσει έναν άνθρωπο ηλικίας 86 ετών. Έσπευσε επίσης να προσθέσει ότι ο Μίκης ανήκει στην πολιτιστική ιστορία του τόπου και δεν θα πρέπει να επεμβαίνει σε πολιτικά θέματα, όπως αυτό της Κερατέας για το οποίο δεν έχει ενημερωθεί. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Μνημονίου και της Συμφοράς είναι σαφές ότι δεν θεωρεί κακό να γίνει όλη η Ελλάδα ένα απέραντο καζίνο με το νομοσχέδιο του Τζόγου που φέρνει στη Βουλή ο Γιώργος Παπακοσταντίνου και που προκάλεσε ισχυρές αντιδράσεις στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Τόνισε απλά, χωρίς να έχει συνέστηση τι θα γίνει σε κάθε γειτονιά με τους κουλοχέριδες, ότι οι βουλευτές επηρεάζονται από την εκλογική της βάση, στην οποία κάποιοι θεωρούν ότι υπάρχει ηθικό θέμα. Είπε επίσης, καυτηριάζοντας υποτιμητικά την ανταρσία κάποιων βουλευτών που δεν θέλουν τον Τζόγο δίπλα στα σπίτια μας, ότι αν ήταν όλοι οι υπουργοί δεν θα φώναζαν. Αν η κυβέρνηση είχε 156 υπουργεία θα αντιμετώπιζε λιγότερα προβλήματα. Αλλά άφησε και αιχμές που σηκώνουν παρεξήγηση. Είπε ότι στην κοινοβουλευτική ομάδα υπάρχει η τάση κάποιοι να δέχονται πολύ εύκολα τις πιέσεις που τους ασκούνται.